Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, δείτε τώρα τι έχουμε. Έχουμε έρθει στη Φραγκφούρτη για κυρίσματα της εκπομπής και βρήκα ευκαιρία, κλασικά, πήρα και τη δεύτερη μηχανή και θα τραβήξω μια φωτογραφία. Ένας φίλος στο Insta μου έστειλε, φίλος του καναλιού, έστειλε να του δείξω μια τεχνική για μια φωτογραφία που ήθελε. Οπότε σκέφτηκα, μιας και έχουμε κάνει το μάθημα κλείστρου, να δείξουμε και αυτή την τεχνική πώς μπορείτε να την κάνετε κι εσείς, πώς μπορείτε να τραβήξετε. Λοιπόν, η τεχνική είναι αυτή εδώ. Θα δούμε λοιπόν το πώς μπορούμε να τραβήξουμε την ίδια φωτογραφία και να κάνουμε το αποτέλεσμα να φαίνεται σαν αυτό. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα πίσω ένα τοπίο που είναι πραγματικά τέλειο, με τους ουρανοξύστες πίσω που είναι πραγματικά υπέροχο και έχει τόσο σκοτάδι όσο πρέπει να έχει για να τραβήξουμε φωτογραφία κλείστρου. Λοιπόν, έχουμε τη δεύτερη μηχανή. Θα στήσω αυτή τη μηχανή, το φως είναι πολύ σκοτεινό γιατί όπως ξέρετε πρέπει να έχω χαμηλό φωτισμό για φωτογραφία κλείστρου. Θα πάω κοντά και θα σας πω με τι ρυθμίσεις θα τραβήξω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αυτό το πλάνο με τη γέφυρα. Πάμε να ετοιμάσουμε τη μηχανή για να τραβήξουμε. Και έχει και ένα πολύ ωραίο τοπίο από εδώ πίσω, θα τραβήξω και αυτό. Αλλά για τη φωτογραφία θα τραβήξω από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, θα αφήσω τη μηχανή σε ένα σημείο να φαίνομαι. Ωραία. Θα στήσω τη μηχανή μου και για αυτή την τεχνική η φωτογραφία που σας έδειξα έχει πάρει φίλτρο. Επειδή δεν έχω μαζί μου τώρα τα φίλτρα, δεν έχω πάρει μαζί μου τα φίλτρα γιατί δεν τα χρειάζομαι. Μισό λεπτό, focus, κάμερα focus. Ωραία. Έχω πάρει το mount του φακού που είναι για τον ήλιο. Λοιπόν, με αυτό εδώ πέρα θα το χρησιμοποιήσουμε και θα τραβήξουμε μέσα στον κύκλο η φωτογραφία να είναι ζωντανή και γύρω-γύρω να είναι θολή. Αυτή η τεχνική χρειάζεται, πέραν από φωτογράφηση, χρειάζεται και Photoshop για να μπορέσουμε να την κάνουμε να φαίνεται με αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί θα κρατήσουμε Photoshop και γύρω-γύρω θα τη θολώσουμε με το πρόγραμμα. Γιατί αυτή η τεχνική δεν μπορεί να γίνει μόνη της. Ωραία, λοιπόν, θα στήσω την κάμερα μου και θα σας πω ρυθμίσεις να τραβήξουμε τη φωτογραφία. Όπως έχουμε πει, στις φωτογραφίες κλείστρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρονοδιακόπτης. Οπότε βάζουμε χρονοδιακόπτη πάντα για να έχουμε τη φωτογραφία μας πάντα just. Γιατί το χέρι μας κουνιέται. Ή αλλιώς τρίποδο. Αλλά αν δεν έχεις. Συγγνώμη, ή αλλιώς κοντρολάκι. Αν δεν έχεις κοντρολάκι, χρησιμοποιείς πάντα το χρονοδιακόπτη. Στείνεις πάντα σε τρίποδο και αν δεν έχεις τρίποδο σε ένα σταθερό σημείο. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν κουβαλάω τρίποδα μαζί μου για να μην έχω πολύ βάρος γιατί κάνουμε κινούμενα πλάνα και περπατητά, οπότε τη στείνω εδώ πέρα πάνω στο σίδερο που έχει για να μπορέσω να τραβήξω φωτογραφία. Θα ανεβάσω το F μου γύρω στο 9. 9 με 10. Το ISO είναι πάντα στο 100 σταθερά και το κλείστρο είναι 30 δευτερόλεπτα. Επειδή δεν μπορώ να φτιάξω πολύ καλά το focus, θα κάνω το εξής, θα ανοίξουμε την κάμερα στο πορτάκι και θα φτιάξουμε το focus καλύτερα. Βάζουμε και χρονοδιακόπτη στα 2 δευτερόλεπτα και πατάμε κλικ στη φωτογραφία μας. Κλικ. Και τώρα η φωτογραφία τραβάει για 30 δευτερόλεπτα, γιατί είναι φωτογραφία κλείστρου. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα που τραβήξαμε. Η φωτογραφία είναι τέλεια. Θα τραβήξω μία λίγο παραδίπλα. Να ξέρετε ότι στη φωτογραφία κλείστρου, όπως έχουμε πει, θέλει υπομονή. Οπότε τραβάμε την πρώτη φωτογραφία για να πάρουμε το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε, που θα βάλουμε μέσα στον κύκλο και μετά θα τραβήξουμε μια φωτογραφία με λάθος focus που θα είναι το περιμετρικό το γύρω-γύρω. Μετά στο Photoshop θα βάλουμε τη μία εικόνα πάνω στην άλλη, θα βάλουμε τη φωτογραφία που έχουμε τραβήξει με τον κύκλο και θα σβήσουμε γύρω-γύρω το περίγραμμα και θα φαίνεται μέσα η φωτογραφία σωστή. Ο καιρός έχει πάρα πολύ κρύο και σύννεφα. Να ξέρετε ότι ο καλύτερος καιρός για φωτογραφίες είναι το κρύο και τα σύννεφα. Ο ουρανός είναι καταπληκτικός και όταν φυσάει πολύ, να ξέρετε ότι τα σύννεφα κινούνται, οπότε η φωτογραφία κλείστρου δείχνει τα σύννεφα να φαίνονται να πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ο ουρανός φαίνεται να είναι λίγο πιο smooth. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη θάλασσα. Όταν έχει κρύο και φυσάει, η θάλασσα φαίνεται να είναι πιο απαλή. Τώρα,
χαλάω το focus τελείως και τραβάω την ίδια φωτογραφία με τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις. Ή αν θέλετε, μπορείτε να φωτίσετε λίγο παραπάνω τη φωτογραφία. Θα ανεβάσω το κλίστρο περισσότερο για να βγει όχι τόσο φωτεινή. Για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά με την πίσω φωτογραφία. Και εννοείται, θα κλείσω το κλίστρο τα δευτερόλεπτα και θα τραβήξω κανονικό shoot. Απλά όσο το εννοώ πιο σταθερά γίνεται. Πάμε λοιπόν. Απλά επειδή θα πάρω τώρα το mount, θα χρειαστεί να κουνήσω την κάμερα. Και το βίντεο συνεχίζεται από το ξενοδοχείο που θα δείξουμε τη διαδικασία την οποία θα φτιάξουμε τη φωτογραφία. Λοιπόν, φεύγω από εδώ και πάω ξενοδοχείο. Και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, έχω ανοίξει το... Ναι. Έχω ανοίξει λοιπόν το Photoshop και βλέπω αυτή τη στιγμή τη φωτογραφία την οποία έχω κάνει λήψη, έχω τραβήξει. Έχω κάνει 3 λήψεις, μία δοκιμαστική, έχω κάνει την κανονική τη λήψη και άλλη μία λήψη που φαίνεται το χέρι μου και έχω θολώσει τα πάντα. Αν κλείσω το ματάκι, αυτή είναι η λήψη που έχω τραβήξει την ίδια φωτογραφία, το ίδιο στιγμιότυπο, αλλά έχω στο χέρι μου το mount του φακού για να τραβήξω το χέρι μου και να έχω focus στο χέρι μου. Λοιπόν, τώρα θα δείτε το πώς θα κρατήσουμε αυτό το φλου και στη μέση ακριβώς θα βάλουμε τη φωτογραφία την οποία έχουμε τραβήξει. Αυτό έχει ως εξής. Θα δείτε μια πολύ εύκολη διαδικασία, πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, παίρνουμε τον κύκλο από εδώ πέρα, εδώ ακριβώς. Βάζω στη μέση ένα κυκλάκι. Παίρνω μετά το λάσο και κάνω δεξί κλικ και πατάω Transform Selection. Αυτό γίνεται για να μπορέσω να δουλέψω πιο εύκολα το Selection. Ανεβαίνω πάνω, κάπως έτσι, έρχομαι και από εδώ, έρχομαι και από εδώ, τέλεια. Και είναι αυτό που θέλω ακριβώς. Κάνω Enter και βλέπω ότι έχω πάρει το κύκλο εκείνο το σημείο. Προσέξτε τώρα, πολύ βασικό. Έρχεστε Select, έρχεστε Save Selection και πατάτε ένα όνομα ό,τι θέλετε. Εγώ βάζω 00 και πατάμε Enter. Τώρα, ανοίγω το ματάκι, κάνω κλικ στο κενό και έρχομαι τώρα πάλι με το λάσο, δεξί κλικ και πατάω Free Transform. Θα το μικρύνω, προσέξτε όμως, με Shift πατημένο για να μικρύνει συμμετρικά η φωτογραφία μου και να μην χαλάσει η εικόνα. Οπότε Shift πατημένο και μικραίνω την φωτογραφία. Τώρα προσέξτε με, διφέρνω τη φωτογραφία εδώ μέσα και την μεγαλώνω ελάχιστα για να πάρει τον κύκλο. Τώρα θέλει λίγο ακόμα εκεί και θα τη φέρω λίγο πιο αριστερά. Δηλαδή θέλω ακριβώς να την κοιτάω στον κύκλο. Το έχουμε, ωραία. Πατάμε Enter και βλέπετε τώρα ότι είναι το χέρι μου και μπροστά είναι η φωτογραφία. Τώρα πάμε Select, Load Selection, το selection που κάναμε πριν. Ερχόμαστε στο Channel και επιλέγουμε το 00. Πατάμε το OK και βλέπετε ότι το selection δημιουργήθηκε και κρατάει αυτό το σημείο το οποίο είχαμε πάρει και πριν. Τώρα, ερχόμαστε πάλι στο λάσο, έχουμε επιλεγμένη την φωτογραφία, την από πάνω και κάνουμε δεξί κλικ και ερχόμαστε επάνω ακριβώς στη μέση και πατάμε Select Inverse. Αυτό το πράγμα θα μας επιλέξει τη φωτογραφία έξω και θα βγάλει έξω από την επιλογή τον κύκλο. Θα δείτε γιατί θα το κάνουμε αυτό. Το επιλέγουμε και βλέπετε ότι έχει επιλέξει όλη τη φωτογραφία εκτός από τον κύκλο. Και τώρα θα πατήσω Delete. Είναι Smart Object γιατί την έχω πάρει και την έχω ρίξει από πάνω. Αυτό το πράγμα θα σας δείξω ένα τρικάκι για να μπορεί να φύγει. Ερχόμαστε και παίρνουμε τη μαγική σβίστρα. Ωραία. Και κάνουμε αυτό το πράγμα. Και λέει This Smart Object, bla 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 bla. Πατάμε OK και τώρα πλέον δεν είναι Smart Object. Υπάρχει και άλλος τρόπος, αλλά αυτός είναι λίγο πιο μπακαλίστικος. Τώρα, ερχόμαστε και πατάμε Delete. Μόλις πατήσετε Delete, βλέπετε, να κάνουμε και κλικ στο κενό, ότι έμεινε η φωτογραφία στη μέση καθαρή και γύρω γύρω όλη η φωτογραφία φαίνεται θολή. Είναι καθαρή φωτογραφία που θέλουμε και γύρω γύρω θολή. Perfect. Έτοιμο. Αυτό ήταν. Νομίζω αρκετά εύκολο, πολύ γρήγορο και έχετε δώσει στη φωτογραφία σας ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.
Ελπίζω να σας βοήθησα, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε το επόμενο βίντεο που θα είναι vlog από τη μαγευτική Φραγκφούρτη.